ποιήση Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή Ύμνους Υφαίνιν, Εργόδες Εστί, είναι και πάλι κοντά σας, έτοιμη για μια νέα αναδρομή ήχους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Ήχους της δικής μας μουσικής, της βυζαντινής μουσικής, που ετόλμησαν να στολίσουν και να τονίσουν, όπως λέμε στη γλώσσα μας, τα λόγια του Κυρίου μας και των Αγίων Πατέρων. Είμαστε λοιπόν μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μουσική, και που για τον σκοπό αυτό υπάρχει και μια διαδικτυακή τοποθεσία που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής. Ύμνους Υφαίνιν, Εργόδες Εστί. Εκεί θα βρείτε παλαιότερες εκπομπές και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες αναρτήσεις. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Για ακόμη μια χρονιά φέτος ανοίγει το τριώδιο. Κυριακή, του Τελών και του Φαρισαίου. Τι είναι αυτό το τριώδιο? Είναι ένα λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο ανοίγει, σε εισαγωγικά η λέξη, την Κυριακή του Τελών και του Φαρισαίου και κλείνει κανονικά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, διότι μετά το τριώδιο το κατανυχτικό υπάρχει το τριώδιο των Ρόδων, το Πεντηκοστάριο. Αλλά στο μυαλό μας συνήθως όταν λέμε τριώδιο εννοούμε το κατανυχτικό τριώδιο που κλείνει το Μεγάλο Σάββατο και από την ακολουθία της Αναστάσεως του Κυρίου μας ξεκινάει το τριώδιο των Ρόδων, το Πεντηκοστάριο. Από αυτή λοιπόν την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου θα ακούσουμε το Παντοκράτορ Κύριε, δοξαστικό του Εσπερινού. Ο ήχος είναι Πλάγιος Τετάρτου και μας το αποδίδει εδώ ο Χρύσανθος Θεοδόσοπλος. Πλάγιος Τετάρτου και Παντοκράτορ Κυρία δοξαστικό του Εσπερινού. Ακούσαμε από τον Χρήστα Θεοδοσόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για την Κυριακή του Τελών και του Φαρισαίου ότι μόλις
ακούμε περί τριωδίου, οι έχοντες μία υποτυπώδη, θα έλεγα, συμμετοχή ή μία ενεργή συμμετοχή στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, αμέσως στο μυαλό τους τρέχει προς την μετάνοια. Είναι περίοδος μετανοίας. Άρχεται με την Κυριακή του Τελών και Φαρισαίου, ακολουθεί η Κυριακή του Ασώτου, και οι ύμνοι που έρχονται στο μυαλό μου, ειδικά από τότε που ασχολήθηκα με την ιεροψαλτική αυτή τέχνη, είναι κατευθείαν το της μετανοίας άνοιξών μη πύλας, της σωτηρίας ευθυνών και το τα πλήθη. Είναι πεντηκοστάρια τροπάρια τα οποία ψάλλονται στην αρχή του όρθρου μετά τον πεντηκοστό ψαλμό, γι' αυτό και λέγονται πεντηκοστάρια, το έχουμε ξαναπεί, και αυτά ψάλλονται όλες τις Κυριακές του Τριωδίου έως τις Κυριακές των Βαΐων. Θα περάσουμε να τα ακούσουμε βεβαίως εδώ από τους Αγιορείτες Μοναχούς Δανειλαίους, έτσι λέγεται η αδελφότητα, το δόξα της μετανοίας και νύν της σωτηρίας, και σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, τα δύο πρώτα είναι σε πλάγιο Τετάρτου, και σε ηχοπλάγιο Δευτέρου θα ακούσουμε το «Ελεησόν με Θεός», τα πλήθη των πεπραγμένων μηδυνών. Ας μεταφερθούμε νοερός λοιπόν στο αγιορείτικο αυτό κελί. Κατά το μέγα ελεός σου,
και κατά το πλήθος των κυρμών σου εξόλυψον το νόμιμα μου. Τα πλήθη των πεφραγμένων με τις μετανοίες, της σωτηρίας και τα πλήθη από την αδελφότητα των Δανιλαίων. Μετάνοια λοιπόν. Μεγάλο δείγμα μετανοίας είναι, εκτός από την προσευχή βέβαια του Τελώνη, είναι η επιστροφή του Ασώτου. Κρατώ στα χέρια μου ένα πολύτιμο βιβλιαράκι, ένα πόνημα του Μητροπολίτου Αργολίδους Νεκταρίου, που επιγράφεται έτσι ακριβώς, επιστροφή. Μετάνοια και εξομολόγηση, επιστροφή στο Θεό και στην Εκκλησία Του. Και που παίρνουν αφορμή οι λόγοι περί μετανοίας από την παραβολή του Ασώτου. Θα προσπαθήσουμε όλη αυτή την περίοδο του Τριωδίου να το εξαντλήσουμε, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα στους ανθρώπους που έχουν κατά νου να μετανοήσουν και να το κάνουν αυτό πράξη και να προστρέξουν στο μυστήριο της Θείας Εξομολόγησης. Κάποιος μοναχός μας κουνούσε τα τέσσερα δάχτυλα στο Άγιο Όρος ως προσκυνητές και μας έλεγε: τέσσερα πράγματα είναι, Κύριε. Είναι μετάνοια, εξομολόγηση, νηστεία, θεία κοινωνία. Εμείς, λέει, τα υπολογίζουμε ανάποδα. Εμείς οι λαϊκοί δηλαδή. Ξεκινάμε από την θεία κοινωνία. Ας κοινωνήσουμε για το καλό. Στην καλύτερη περίπτωση, αφού κοινωνήσουμε, ας νηστέψουμε και λίγο. Υπάρχουν και αυτοί που πράττουν αντίστροφα ακόμα και το τρίτο, δηλαδή την εξομολόγηση. Μετάνοια, Κύριε, δεν υπάρχει. Πρώτο ξεκινήσουμε λοιπόν να γνωρίσουμε αυτό το βιβλιαράκι, το πολύ χρήσιμο. Θα περάσουμε να ακούσουμε τροπάρια από τις καταβασίες της Κυριακής του Τελώνη και του Φαρισαίου ως εν υπήρω πεζεύσας, καθώς και την ενάτη οδή Θεών ανθρώπης ειδήν αδύνατον από τον Χρύσανθο Θεοδόσοπλο. Ως εν υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ ενάπησο η χρέση ο Oh,
Χρήσαν Θεοδωσόπουλο μα έψαλε τροπάρια των καταβασιών τη Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ακούμε πολύ συχνά γύρω μα ή και επαναλαμβάνουμε κι εμεί πολλέ φορέ τη φράση: ο Τάδε είναι καλό άνθρωπο. Ο Δίνα είναι κακό άνθρωπο. Έχουμε δηλαδή χωρίσει του ανθρώπου σε καλού και κακού. Και με βάση το κριτήριο αυτό ασκούμε την κριτική μα. Η στάση αυτή είναι αθεολόγητη και αντιεκκλησιαστική. Πρώτον γιατί δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους, εφόσον ελάχιστα τους γνωρίζουμε και μόνο από την εξωτερική τους συμπεριφορά αγνοούμε τα βάθη των καρδιών. Και δεύτερον, διότι για την Εκκλησία δεν υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι, αλλά άνθρωποι εντός της Εκκλησίας και εκτός της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία έχεις τη δυνατότητα να βρεις τη σωτηρία. Έξω από την Εκκλησία όχι, έστω και αν είσαι καλός άνθρωπος. Εκτός της Εκκλησίας ουδεμία σωτηρία, μας λέει ο Άγιος Κυπριανός. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι για να διδάξει μια νέα φιλοσοφία, ούτε να προσθέσει μια νέα θρησκεία στις υπάρχουσες. Άφησε το θεανθρώπινο σώμα του στην Εκκλησία, μέσα στην οποία ο άνθρωπος σώζεται. Επομένως, αν κάνεις λαχταρά τη σωτηρία, δεν έχει παρά να γίνει μέλος της Εκκλησίας, να μπολιαστεί στο σώμα του Χριστού. Αυτή η ένωσή μας με την Εκκλησία πραγματοποιείται με το βάπτισμά μας. Με το μυστήριο αυτό αρνούμαστε το διάβολο, τα έργα του, τη λατρεία του, το σκοτάδι του και ενωνόμαστε με τον Χριστό. Γινόμαστε μέλη του σώματος του. Με άλλα λόγια, γινόμαστε παιδιά του Θεού Πατέρα, μέλη της δικής του οικογένειας, αδέλφια με τους άλλους χριστιανούς. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τη χάρη του Θεού ξεκινάμε μια πνευματική πορεία που σκοπό έχει την τελείωσή μας, τη θέωσή μας. Η πνευματική όμως αυτή πορεία πολλές φορές διακόπτεται από την αμέλειά μας και την αμαρτία. Ξεχνάμε τις δωρεές και την αγάπη του Θεού. Λησμονούμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στο Άγιο Βάπτισμα και ξαναγυρνάμε στη δουλεία της αμαρτίας. Όμως ο φιλάνθρωπος Θεός, γνωρίζοντας την αδυναμία μας, μας προσφέρει τη δυνατότητα να επιστρέψουμε κοντά του, να διορθώσουμε την πορεία μας, να γιατρέψουμε τις πληγές μας. Και αυτό επιτυγχάνεται με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Δυστυχώς όμως γύρω από το μυστήριο αυτό υπάρχει μεγάλη άγνοια, παραποίηση και διαστρέβλωση. Το μυστήριο της μετανοίας είναι ένα θαυμάσιο δώρο του Θεού. Και αυτό το δώρο ή το αγνοούμε ή το περιφρονούμε ή το κακομεταχειριζόμαστε, με αποτέλεσμα να μένουμε αλύτρωτοι. Πράσουμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως εξ αποστηλάριο της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, η ψυγορία φύγομεν, και εν συνεχεία οι διόμελα που ψάλλονται και στον Εσπερινό αλλά και στον Όρθρο, σε ήχο πρώτο, μη προσευχόμεθα και Φαρισαίος καινοδοξία νικόμενος, από τον Ταλιαδόρο, ενώ από τον Δημήτρη Νατζή ένα ακόμη ιδιόμελο σε ήχο τρίτο του Τελώνου και του Φαρισαίου. Yeah.
Χαρίλαο Ταλιαδόρο, εξ αποστολάρια και δύο ιδιόμελα των Ένων της εορτής του Τελών και του Φαρισαίου, ενώ ένα τρίτο ιδιόμελο των Ένων ακούσαμε από τον Δημήτριο Νερατζή. Όπως είπαμε, στην προσπάθεια να καταλάβουμε τι εστί μετάνοια και επιστροφή στον Κύριο, θα μας βοηθήσει η ωραιότατη παραβολή του Ασώτου, στην οποία μπορεί να δει κανείς τον ίδιο τον εαυτό. Είναι ένα διάγραμμα της πορείας όλων μας. Δίκαια χαρακτηρίστηκε ως το Ευαγγέλιο των Ευαγγελίων και πολύ σωστά υπόθηκε ότι αν ακόμη χάνονταν τα Ευαγγέλια, έμενε όμως η παραβολή του Ασώτου, θα ήταν αρκετή να μας φανερώσει την απέραντη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο.
Γι' αυτό και πολλοί ερμηνευτές θέλουν να την ονομάζουν όχι παραβολή του ασώτου, αλλά παραβολή του φιλέσπλαχνου πατέρα. Το βάρος της παραβολής πέφτει σε τέσσερα σημεία. Στις συνέπειες της αμαρτίας, αποστασίας, στη μετάνοια, στην απέραντη αγάπη του Θεού Πατέρα, στη στεγνή αντιεκκλησιαστική αγάπη του μεγάλου Υιού. Ας την δούμε σε μετάφραση. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσο τη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη. Και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε και έγινε εργάτης έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι και κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσει ο ψωμί και εδώ εγώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας. Τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους είπε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον, φορέστε το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι. Καθώς λοιπόν ερχόταν και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως αποκρίθηκε στον πατέρα του: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παρήκωσα διαταγή σου. Κι όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφραθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του του είπε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός σου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Τελών και του Φαρισαίου, του Γεωργίου Βινάκη, σε μια σπάνια εκτέλεση του Λεωνίδα Σφίκα. Oh,
Ακούσαμε λοιπόν το δοξαστικό των Ένων της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου από τον Λεωνίδα Σφίκα. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ύμνους Υφαίνιν, Εργόδες Εστί, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής όπου μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Πάτερ, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Οι πρώτοι στίχοι της παραβολής δείχνουν καθαρά τι είναι αμαρτία. Συνήθως καταλαβαίνουμε την αμαρτία απλώς σαν μια παράβαση κάποιων νόμων ή παράληψη κάποιου καθήκοντος. Ή θεωρούμε ότι έχει σχέση με μια ιδιοτροπία του Θεού. Οπωσδήποτε η αμαρτία είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Στον στίχο αυτό βλέπουμε πως ο άσωτος Υιός δεν παραβαίνει απλώς κάποιο νόμο, αλλά κάνει μια επανάσταση. Μια ανταρσία. Ζητάει από τον πατέρα του επιτακτικά την περιουσία που του ανήκει. Απεδίμησεν εις χώρα μακράν. Είναι αξιοσημείωτη αυτή η φράση του Ιερού Ευαγγελίου. Μετά την ανταρσία ο άσωτος γιος φεύγει μακριά από το πατρικό σπίτι, από την οικογένειά του. Εδώ βλέπουμε μια άλλη έννοια της αμαρτίας. Αμαρτία είναι μια ανταρσία αλλά και μια απομάκρυνση, μια φυγή. Ο άνθρωπος με την αμαρτία φεύγει από τον Θεό Πατέρα. Αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας, την οικογένεια του Θεού. Δεν μετέχει
στη χαρά του σπιτιού. Επίσημα λεξικά δίνουν μια πολύ χαρακτηριστική σημασία της λέξης αμαρτία. Απομακρύνομαι, δεν μετέχω, χάνω, στερούμε. Έτσι η αμαρτία δεν είναι απλώς μια παρανομία, μια παράβαση του θεϊκού νου, αλλά ό,τι αποκόβει και αποξενώνει τον άνθρωπο από το Θεό και από το σώμα της Εκκλησίας. Και εκεί διεσκόρπισε την ουσία αυτού ζων ασώτος. Ο άστος γιος στη μακρινή χώρα της αμαρτίας διασκορπίζει την περιουσία του πατέρα του, διασκορπίζει δηλαδή όλα τα χαρίσματα του Θεού, ανταρσία, φυγή, απομάκρυση από το σώμα της Εκκλησίας, διασκορπισμός των χαρισμάτων, ζωή της ασωτίας. Να το διάγραμμα της αμαρτίας. Θα περάσουμε να ακούσουμε από μια άλλη μεγάλη γιορτή των ημερών, προσώμιο Αγίου Χαραλάμπους που προσωμιάζει ως προς το οίκο του Εφραθά. Θα μας το ψάλει ο Γιώργος Σύρκας και ο Μανώλης Χατζημάρκος θα μας ψάλει ορισμένα στη χειρά των ένων. Ο ήχος είναι τέταρτος. Και σωτήτων
ψηφώνυμο. Ακούσαμε ένα προσώμιο από τον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους, του Γεώργιου Σύρκα, καθώς και από τον Μανώλη Χασμάρκο, στη χειρά σε ήχο τέταρτο λέγεται. Και συνεχίζουμε. Η καρπίτσα μαρτίας. Δαπανίσατος δε αυτού πάντα εγένετο λοιμός, ισχυρός κατά τη χώραν εκείνη, και αυτός ήρξατο υστερίστε. Και πορευθείς εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνη, και έπεψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους. Και επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού υπό των κερατίων ον ίστιον ηχείρη και ουδείς εδίδου αυτό. Η καρπίτσα μαρτίας είναι εξαιρετικά πικρή. Η εικόνα που δίνει εδώ ο Χριστός είναι πολύ ζωντανή. Η απομάκρυση από το Θεό σημαίνει θάνατο. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί από το Θεό με κάποιες προδιαγραφές, όπως ένα μηχάνημα είναι φτιαγμένο από τον κατασκευαστή του με συγκεκριμένες προδιαγραφές για να λειτουργεί κανονικά, αν τις παραβεί ο αγοραστής το μηχάνημα θα καταστραφεί. Έτσι και ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζει με το Θεό και τους αδελφούς του. Αυτές είναι οι προδιαγραφές του. Κάθε αμαρτία τον αποξενώνει και τον αποκόβει, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται και ο ίδιος. Έχουμε τη λαθεμένη εντύπωση ότι με τις αμαρτίες μας προσβάλλουμε το Θεό, τον κάνουμε να θυμώνει και να μας τιμωρεί. Ο Θεός όμως είναι απαθής, δεν οργίζεται, δεν επηρεάζεται από τις δικές μας αμαρτίες. Εμείς επηρεαζόμαστε, εμείς βασανίζουμε τον εαυτό μας. Φεύγουμε από τη ζωή και βαδίζουμε προς το θάνατο. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Έτσι αμαρτία είναι κάθε ενέργεια αυτοκαταστροφής. Είναι μια επικίνδυνη αρρώστια της ψυχής που την προκαλεί όχι η οργή του Θεού, αλλά η δική μας ελεύθερη επιλογή. Μια αρρώστια που οδηγεί στο θάνατο. Γι' αυτό και ο πατέρας της παραβολής ονομάζει το γιο του νεκρό. Είναι επομένως αναμφισβήτητο πως οι συνέπειες η καρπή της αμαρτίας είναι πικρή. Θλίψεις και στεναχωρία επιπάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν. Αυτή όμως η θλίψη, η πικρή γεύση, οι φοβερές συνέπειες της αμαρτίας είναι τις περισσότερες φορές ευεργετικές, γιατί μας κάνουν να συνειδητοποιούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Άσοτο. Θα περάσουμε να ακούσουμε από την χοραδία του Αθανασίου Πέτα ένα ιδιόμελο της Λυτής, από την ακολουθία του Αγίου Χαραλάμπους σε ήχο πρώτο και από μια εκδήλωση που είχε γίνει στην αίθουσα Παρνασσός το 1974. Ιδιόμελο της Λυτής σε ήχο πρώτο από την χοροδία του Αθανασίου Πέτα
και από τον εσπερινό της εορτής του Αγίου Χαραλάμπου. Ο δρόμος της μετανοίας. Η μετάνοια έχει ονομαστεί από τους πατέρες Εκκλησίας δεύτερο βάπτισμα ή ανανέωση του βάπτισματος. Με το πρώτο βάπτισμα αρχίζουμε μια πορεία προς τη Βασιλεία του Θεού. Η αγάπη του Θεού Πατέρα μας, γνωρίζοντας την ανθρώπινη αδυναμία μας και το ενδεχόμενο της πτώσης μας, μας έδωσε το δεύτερο βάπτισμα, τη μετάνοια, με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ξανασηκωθεί από την πτώση του, να γιατρέψει τις πληγές του και να συνεχίσει τη δύσκολη πορεία του. Δυστυχώς, πολύ λίγοι γνωρίζουμε τι σημαίνει μετάνοια και ποιο είναι το βαθύτερο νόημά της. Οι περισσότεροι όχι μόνο δεν γνωρίζουμε τι είναι μετάνοια, αλλά ούτε και για ποιο πράγμα πρέπει να μετανοήσουμε. Η μετάνοια δεν είναι όπως νομίζουμε μια νομική διαδικασία που απαλλάσσει τον άνθρωπο από κάποια αισθήματα ενοχής. Ούτε είναι μια τυπική εξομολόγηση που κάνει κανείς πριν τις μεγάλες γιορτές ή κάτω από σκληρές ψυχολογικές συνθήκες. Η στάση και η πορεία του ασώτου δείχνει κάτι άλλο. Όπως το λέει και η λέξη, η μετάνοια, μετανοώ, σημαίνει την ολοκληρωτική αλλαγή ζωής, την άρνηση, με όλη μας την καρδιά, της αμαρτίας, την αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή να νιώσουμε με όλη μας την ύπαρξη ότι ο δρόμος που ακολουθούμε δεν πάει πουθενά και να θελήσουμε να επιστρέψουμε. Να αισθανθούμε ότι ζούμε σε έναν αχυρώνα έξω από το σπίτι του πατέρα μας και να πούμε πού πάμε, τρελαθήκαμε. Εδώ ο πατέρας μας έχει παλάτι όπου όλοι εφραίνονται και εμείς καθόμαστε στο βούρκο. Και έπειτα να αποφασίσουμε να γυρίσουμε, να ξαναμπούμε στο πατρικό σπίτι, να συμφιλειωθούμε με το Θεό Πατέρα μας και τους αδελφούς μας. Θα περάσουμε να ακούσουμε δύο στοιχερά των ένων σε ήχο πρώτο που προσομοιάζουν ως προς των ουρανίων ταγμάτων από τον Μανώλη Χατζημάρκο και από την ακολουθία του όρθρου της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους. Αυτόν επίσε δυναστείες αυτού, ελείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού ή της εράπος νυν παιδες δεύτες συνδράμες. Καταπάσαστε πάντες του Θείου Χαραλάμπους εις τον Χριστόν εσταδείο κηρύξασεν και απελέσσεσαν πλάνη των δισεύων και των κτήσιν μεγαλύτερων. Τίμιος εναντίον Κυρίου, δίκαιος ως την υπερθύση κι ως η κέντρος η εντολή βανοπλήθην σύσετε λαμπροφανείς και πανέντοξος ανατέστο και εν τη Ελλάδη πασχή παρέως προσγύμη ουσίου καβαλάντου διό περλαμπρός εορτάζει κατέχουσα την πάνσε βασμίον κάδεν την τον Χριστόν ως θεάνθρωπον κηρύξασα. Ακούσαμε δύο στοιχερά των ένων σε ήχο πρώτο από τον Μανώλη Χατζημάρκο και από την ακολουθία του όρθου της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους. Τι συνεχίζουμε. Για να είναι αληθινή η μετάνοια, θα πρέπει να είναι έμπρακτη, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Όλοι οι πνευματικοί, οι πατριάρχες, οι αρχιερείς και όλος ο κόσμος να σε συγχωρήσουν, είσαι ασυγχώρητος αν δεν μετανοήσεις έμπρακτα. Εάν δηλαδή δεν θελήσουμε
να απομακρυνθούμε από την αμαρτία και να αλλάξουμε ζωή, τότε η μετάνοιά μας δεν είναι αληθινή, δεν είναι καν μετάνοια. Πολλοί προσέρχονται στην εξομολόγηση με ενθουσιασμό, κάτω από το βάρος ψυχολογικών ή άλλων προβλημάτων. Εξομολογούνται με δάκρυα και υποσχέσεις ότι από τώρα και στο εξής δεν θα ξαναγυρίσουν στην αμαρτία, ότι αποφάσισαν να αλλάξουν ζωή κτλ. Κάτι τέτοιο μπορεί να μην έχει σχέση με τη μετάνοια και να πρέπει να μας βάλει σε υποψίες. Γιατί η μετάνοια δεν είναι πυροτέχνημα. Χρειάζεται χρόνο, κόπο, άσκηση, αγώνα κάτω από την χάρη του Θεού και πραγματώνεται με υπομονή και μυστικά στην ψυχή του ανθρώπου. Ως αν άνθρωπος βάλει των σπορών επί της γης και καθεύδει και εγείρεται νύχτα και ημέραν και ο σπόρος βλαστάνει και μικίνεται ως ουκ είδεν αυτός. Αυτομάτι γαρ η γη καρποφορεί. Δηλαδή, σαν τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη, κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει τη μέρα, και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει, με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει, η γη καρποφορεί από μόνη της. Τέλος, η μετάνοια είναι έργο της Θείας Χάρης. Ο άνθρωπος, ζώντας στο σκοτάδι της αμαρτίας και αγνοώντας την ωραιότητα της Θείας Ζωής, δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ της ανθρώπινης ζωής και της θεανθρώπινης ζωής. Μόνο όταν η Θεία Χάρη ρίξει στην καρδιά του το σπόρο της Θείας Αγάπης, μπορεί να δει την πνευματική του ερήμωση. Το φως του ήλιου, όταν εισέρχεται μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, αποκαλύπτει τα πάντα. Έτσι, όταν η χάρη του Θεού φωτίσει τις ψυχές μας, τότε βλέπουμε την εσωτερική ερήμωση, τα πάθη, τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και οι Αγίοι μας τόσο έντονα ζητούσαν από το Θεό: «Δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον», γιατί αυτή η αληθινή μετάνοια είναι ο ασφαλής δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Δοξαστικό των Ένων, για τη συνέχεια, από τον Μανώλη Χατζημάρκο, Όσπερ Αλάβαστρον, ήχος Πλάγιος του Πρώτου.
ακούσαμε το δοξαστικό των Ένων του Αγίου Χαραλάμπους, Όσπερ Αλάβαστρον, σε ήχο πλάγιο του πρώτου, από τον Μανώλη Χατζημάρκου. Φίλες και φίλοι, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό έφτασε και η σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της. Μετά από αυτή την ωραία αναδρομή μας ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους, υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής όπου μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύπνος Υφαίνειν, εργώ δε ζεστή». Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Παναγιώτης Γαλάνης. Ελπίζουμε, Θεού θέλοντος, την επόμενη εβδομάδα να είμαστε κοντά σας την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Από την εκπομπή λοιπόν «Ύμνος Υφαίνειν, εργώ δε ζεστή», χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ύμνος Υφαίνειν, εργώ δε ζεστή.